Καλησπέρα σας από το Υπουργείο Υγείας. Ξεκινάει η καθημερινή ενημέρωση από τον Υφυπουργό Πολιτικής Προστασίας και Διαχείρισης Κρίσεων Νίκο Χαρδαλιά και τον εκπρόσωπο του Υπουργείου Υγείας για τον νέο κορονοϊό, καθηγητή Σωτήρη Τσιόδρα, ο οποίος έχει και το λόγο. Καλησπέρα σε όλους. Έως σήμερα, περισσότερα από 738.000 κρούσματα του νέου κορονοϊού έχουν καταγραφεί παγκοσμίως, με περισσότερους από 35.000 θανάτους, αλλά και μέχρι σήμερα περισσότερους από 156.000 ανθρώπους που ενώ μολύνθηκαν από τον ιό ανέρωσαν, έγιναν καλά. Οι ΗΠΑ, οι Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής, έχουν πλέον τα περισσότερα καταγεγραμμένα κρούσματα σε όλο τον κόσμο. Στην Ευρώπη και το Ηνωμένο Βασίλειο, έως τις 30 Μαρτίου, έχουν καταγραφεί περισσότερες από 359.000 περιπτώσεις και 23.461 θάνατοι. Ενώ η Ιταλία πενθεί για περισσότερους από 10.700 καταγεγραμμένους νεκρούς. Σήμερα ανακοινώνουμε 56 νέα κρούσματα του νέου ιού στη χώρα. Ο συνολικός αριθμός των κρούσματων είναι 1.212. 72 συμπολίτες μας νοσηλεύονται διασωληνωμένοι. Τους ευχόμαστε γρήγορη ανάρρωση ή δυνατόν σε όλους. 14 είναι γυναίκες και οι υπόλοιποι, το 81% είναι άντρες. Η μέση ηλικία των διασωληνωμένων είναι 65 ετών και οι περισσότεροι από το 50% έχουν κάποιο υποκείμενο νόσημα. 5 ασθενείς έχουν εξέλθει από τις ΜΕΘ. Όπως είπαμε, είναι ένας αγώνας ημέρα με την ημέρα, ένας αγώνας διαρκείας. Τέλος, έχουμε 5 καταγεγραμμένους θανάτους και 43 θανάτους συνολικά στη χώρα. Η μέση ηλικία των συμπολιτών μας είναι τα 71 έτη, με 32 άνδρες και 11 γυναίκες στους νεκρούς. Οι περισσότεροι, άνω του 90%, είχαν κάποιο υποκείμενο νόσημα ή ήταν ηλικίας 70 ετών και άνω. Έχουν διενεργηθεί ως σήμερα 15.961 εργαστηριακά τεστ. Η Επιτροπή Εμπειρογνωμόνων, σε έκτακτη σημερινή της συνεδρίαση, ενέκρινε τη χορήγηση φαρμάκων με αυστηρές ενδείξεις και ανάλογα με τη σταδιοποίηση κινδύνου των ασθενών και σε εξωτερικούς ασθενείς μετά από συμπλήρωση ειδικού ηλεκτρονικού εντύπου, ώστε να υπάρχει βάση δεδομένων για παρακολούθηση των κρουσμάτων υποθεραπείας στην κοινότητα. Η πλατφόρμα θα είναι σύντομα έτοιμη σε συνεργασία με την ηλεκτρονική διακυβέρνηση κοινωνικής ασφάλισης. Μια τέτοια δράση θα εξοικονομήσει στο άμεσο μέλλον χώρο και στο σύστημα υγείας, ώστε να πιεστεί λιγότερο τις επόμενες εβδομάδες. Επίσης, επανασυζητήθηκαν στην Επιτροπή θέματα που αφορούν την υπαγωγή ατόμων με σοβαρά υποκείμενα νοσήματα, όπως και σπάνια νοσήματα, σχετικά με τον εργασιακό χώρο, τον κίνδυνο έκθεσης στη νόσο και τον κίνδυνο σοβαρής νόσου. Το θέμα αυτό, άμεσα, θα διευκρινιστεί από μέλη της Επιτροπής σε συνεργασία με την Ελληνική Εταιρεία Ιατρικής Εργασίας και όσον αφορά τον νοσοκομιακό χώρο, η Επιτροπή πρότεινε τη σύσταση ειδικών επιτροπών στις υγειονομικές περιφέρειες, οι οποίες σε συνεργασία και με τον γιατρό εργασίας του Ιδρύματος θα θεσπίσουν τα αντίστοιχα κριτήρια. Σχετικά με τη συνέχιση των εμβολιασμών στα παιδιά, αυτή την κρίσιμη περίοδο, η Επιτροπή σε ομόφωνη απόφασή της τονίζει πως η διακοπή του εμβολιασμού, ακόμα και βραχή χρονικό διάστημα, μπορεί να οδηγήσει σε συσσόρευση επινόσων ατόμων και να αυξήσει την πιθανότητα επιδημιών από νοσήματα που προλαμβάνονται με εμβολιασμό και να επιβαρύνει περαιτέρω το σύστημα υγείας. Θυμάστε όλοι τι ζήσαμε πριν 2 χρόνια με την επιδημία της χυλαράς. Λαμβάνοντας υπόψη τα τοπικά επιδημιολογικά δεδομένα, καθώς και τις σχετικές οδηγίες του Παγκόσμιου Οργανισμού Υγείας, σε συνεργασία με την Εθνική Επιτροπή Εμβολιασμών, συστήνεται ο έγκυρος εμβολιασμός των παιδιών έως 2 έτη της ηλικίας τους, χωρίς καθυστέρηση, σε συνεννόηση με τον παιδίατρο. Ιδιαίτερα για εμβόλια πρώτης προτεραιότητας, όπως το διφθερίτιδας τετάνοκοκκίτη, πολιομελίτιδας, αιμοφύλου της ινφλουένσας, πνευμονιοκόκου, MMR και μενιγκίτιδας, με προτίμηση στη χορήγηση πολυδυνάμων εμβολίων, ώστε να μειώνονται οι επισκέψεις. Οι εμβολιασμοί θα διενεργούνται στο ιατρείο σε καθορισμένη ημερομηνία και ώρα, ώστε η ανθρώπινη επαφή στην αίθουσα αναμονής να περιορίζεται στο ελάχιστο. Το παιδί που πρόκειται να εμβολιαστεί θα πρέπει να συνοδεύεται από ένα μόνο γονέα. Ενώ για τα παιδιά ηλικίας άνω των 2 ετών
θα προγραμματιστούν εκ νέου μετά την υποχώρηση του τρέχοντος κύματος της επιδημίας οι επαναληπτικές δόσεις. Έχουν εκδοθεί γενικές οδηγίες για αυτό το θέμα. Κλιμάκιο του Εθνικού Οργανισμού Δημόσιας Υγείας σήμερα, αποτελούμενο από 2 γιατρούς και 2 νοσηλευτές, μετέβει στο πλοίο Ελευθέριος Βενιζέλος προκειμένου να διενεργήσει ελέγχους στο πλήρωμα. Ο έλεγχος πραγματοποιήθηκε σε συνέχεια της διερεύνησης νοσηλευόμενου ασθενή επιβάτη, ο οποίος εξετάστηκε την Κυριακή και βρέθηκε θετικός. Βλέπετε πως όπου εφαρμόζονται τα μέτρα αποδίδουν. Όπως βλέπουμε και στην πατρίδα μας, να μένουμε στο καλό σενάριο. Και το βλέπουν αυτό και άλλες χώρες. Ανακοινώθηκε σήμερα αντίστοιχη μείωση από το Ηνωμένο Βασίλειο. Τώρα είμαστε στη φάση του μετριασμού. Εφαρμόζουμε τα μέτρα φυσικής απόστασης και κοινωνικής απομάκρυνσης. Σε αυτή τη φάση είναι το πιο αποτελεσματικό μέτρο που θα μπορούσαμε να έχουμε. Τελειώνοντας, θέλω να απευθύνω και εγώ σήμερα με όλους τους Έλληνες το χαιρετισμό στον άνθρωπο που ήταν ο πρώτος ήρωας της εθνικής αντίστασης, με το κατέβασμα της σβάστικας από την Ακρόπολη, έδωσε το μήνυμα του αγώνα για την ελευθερία σε όλη την σκλαβωμένη Ευρώπη. Δεν θα ξεχάσω την ειλικρινή συζήτηση που είχα μαζί του πριν μερικά χρόνια σε μια εντελώς τυχαία αλλά ευεργετική για μένα συνάντηση. Ας αντιμετωπίσουμε κι εμείς ηρωικά αυτή την πάλη με τον αόρατο εχθρό. Σας ευχαριστώ.